ξεκινήσουμε τη συνέντευξη μας με το ποιες είναι οι προτεραιότητες σας ως η νέα πολιτική προϊστάμενη του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, ποιο είναι το όραμα σας και τι αποτύπωμα θέλετε να αφήσετε ως υπουργός. Όπως γνωρίζουμε, μια από τις βασικές προτεραιότητες του προγράμματος διακυβέρνησης είναι ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας της κοινωνίας μας. Και σε αυτό το στόχο και την προτεραιότητα, το σχολείο, το εκπαιδευτικό σύστημα έχει σοβαρό ρόλο να διαδραματίσει. Συγκεκριμένα, η προτεραιότητά μας είναι να έχουμε ένα σχολείο συμπεριληπτικό, ένα σχολείο στο οποίο μαθητές, εκπαιδευτικοί αλλά και γονείς να μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα και να μπορούμε να καλλιεργήσουμε ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις στα παιδιά, έτσι ώστε να έχουμε κριτικά σκεπτόμενους πολίτες, ανθρώπους με δημιουργική σκέψη και κριτική σκέψη, οι οποίοι να μπορούν να προσφέρουν στην κοινωνία ως πολίτες του μέλλοντος. Να πω ότι αυτή η προτεραιότητά μας είναι πολύ σημαντική ώστε να έχουμε και βελτίωση της ποιότητας ζωής. Επιπλέον, να μπορούμε να προσφέρουμε ευέλικτα, σύγχρονα και καινοτόμα προγράμματα μάθησης, έτσι ώστε να επιτύχουμε το στόχο αυτό, ο οποίος οδηγεί και στον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα των δράσεών μας, που είναι βασικός μας στόχος. Ένα από τα πιο επίμαχα θέματα που απασχολούν όχι μόνο το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και τη Βουλή και άλλους θεσμούς, είναι η αξιολόγηση των μαθητών και συγκεκριμένα τα τετράμινα, για τα οποία ξεκίνησε διάλογος με τους εμπλεκόμενους φορείς. Το Υπουργείο σκέφτεται να προχωρήσει σε ένα νέο σχήμα αξιολόγησης. Πότε αναμένετε να είστε έτοιμοι για κατάθεση της πρότασής σας και στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση της? Παρόλο που η αξιολόγηση του μαθητή είναι ένα πολύ μικρό μέρος της όλης προσπάθειας που καταβάλουμε για ευρύτερον εξυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος, εντούτοις κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της αξιολόγησης του μαθητή στη μέση εκπαίδευση και έτσι προχωρήσαμε σε μια ρύθμιση για το τρέχουσα σχολική χρονιά. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε διαβούλευση με όλους τους φορείς που έχουν λόγο και ρόλο στο εκπαιδευτικό σύστημα, έτσι ώστε τις επόμενες εβδομάδες να μπορούμε να καταθέσουμε στη Βουλή μια πρόταση για ένα σύγχρονο, ευέλικτο, επιστημονικά τεκμηριωμένο σύστημα αξιολόγησης του μαθητή στη μέση εκπαίδευση, το οποίο θα έχει μια διάρκεια, θα μπορεί να αξιολογείται κάθε χρονικά και θα μπορεί να βελτιώνεται με μικρές ρυθμίσεις, οι οποίες δεν θα αναστατώνουν το υπόλοιπο σύστημα. Πού βρίσκεται το θέμα της προετοιμασίας της νέας σχολικής χρονιάς? Ήδη έχουμε αρχίσει. Όπως γνωρίζετε, δεν έχουμε την πολυτέλεια των καλοκαιρινών μηνών στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Οπότε θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό τον καιρό μέχρι το τέλος του Αυγούστου, ώστε όλες οι παράμετροι να ειδωθούν με τρόπο σοβαρό, με συνέπεια, για να ανοίξουν τα σχολεία την 1η του Σεπτέμβρη, τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη, με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις. Άρα θέματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, θέματα σχολείων, θέματα στελέχωσης, θέματα προϋπολογισμού να είναι έτοιμα μέχρι τότε. Είμαι πολύ αισιόδοξη ότι φέτος θα έχουμε μια πολύ καλύτερη χρονιά από τις προηγούμενες. Δεν έχουμε, όπως φαίνεται, την απειλή του κορονοϊού, της πανδημίας ενώπιόν μας. Συνεπώς, θα δώσουμε έμφαση στην παιδαγωγική πλευρά, στο να δώσουν μαθητές και εκπαιδευτικοί τον καλύτερο εαυτό τους για να έχουν μια καλύτερη χρονιά από τις προηγούμενες φορές. Και βεβαίως τα καλύτερα δυνατά μαθησιακά αποτελέσματα στα παιδιά μας. Υπάρχουν και άλλα θέματα όπως αυτόν της αξιολόγησης των καθηγητών και των σχολικών μονάδων, της ειδικής κενιάς εκπαίδευσης, της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, της εκπαίδευσης των ολοήμερων σχολείων, της προδημοτικής, της ψηφιοποίησης της εκπαίδευσης, της αναβάθμισης των σχολικών κτηρίων, ο σχεδιασμός υποδοχής και ένταξης μαθητών με μεταναστευτική βιογραφία. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διεργασίες για αυτά τα θέματα? Έχετε αγγίξει αρκετά από τα σοβαρά θέματα και ζητήματα που ταλανίζουν το εκπαιδευτικό μας σύστημα για αρκετά χρόνια. Να πω δύο λόγια για το σύστημα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Είμαστε σε αρχική φάση διαβούλευσης με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Θα προτείνουμε σύντομα το σχήμα που θα θέλαμε να ισχύσει για την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας αρχικά και στη συνέχεια του εκπαιδευτικού. Και εκεί υπάρχουν συγκεκριμένες παιδαγωγικές αρχές, συγκεκριμένες, αν θέλετε, παράμετροι, στις οποίες θα πρέπει να σταθούμε, έτσι ώστε να δώσουμε ευκαιρία
στους εκπαιδευτικούς μας να αναδείξουν τον καλύτερο εαυτό τους, να επιβραβεύονται για τη δουλειά τους, να αναδειχθούν καλές πρακτικές οι οποίες ήδη υπάρχουν και χάνονται στο εκπαιδευτικό μας σύστημα για το καλό των μαθητών μας. Σε σχέση με τα χτιριακά και τις υποδομές, όντως είναι ένα θέμα το οποίο επηρεάζει το συνολικό κλίμα του σχολείου. Δουλεύουμε στη βάση δεδομένων πια. Έχουμε ετοιμάσει ένα σύγχρονο λογισμικό, μια πλατφόρμα, ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια μας, στη βάση του οποίου μπορούμε να κάνουμε πια τις προβλέψεις μας, αλλά και τους σχεδιασμούς μας, τόσο για ανέγερση νέων σχολικών μονάδων, όσο και για βελτιώσεις ή επεκτάσεις στους χώρους. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις λόγω της αύξησης του αριθμού των μαθητών, λόγω της συγκέντρωσης αριθμού μαθητών σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, τα οποία συζητάμε με τους συνεργάτες μας και για τα οποία είμαστε πρόθυμοι να προσφέρουμε και πιο άμεσες λύσεις. Για το θέμα των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία, να αναφέρω αδρομερώς ότι ακολουθούμε την πολιτική που ακολουθείται στην Ευρώπη. Είναι εγκεκριμένη από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Και εδώ να τονίσω ότι για φέτος η σοβαρή αλλαγή που προτείνουμε και θα υλοποιηθεί από τον Σεπτέμβρη είναι η αύξηση των ωρών διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, προτού τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία ενταχθούν πλήρως στα προγράμματα της ηλικίας τους. Συνεπώς, ενδυναμώνουμε και τα παιδιά αυτά, βοηθούμε όμως και τη δουλειά του σχολείου να γίνει καλύτερα. Παράλληλα, στηρίζουμε με άλλες δράσεις όπως υλικό, μεταφράσεις και πάρα πολλά άλλα για τα οποία μπορούμε να έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε αργότερα. Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα των αναλυτικών προγραμμάτων. Είναι μια κέρια απόφασή μας. Εκεί είναι η καρδιά της εκπαίδευσης μας, το τι ακριβώς διδάσκεται. Ακούμε πολλές φορές για την ύλη, αν είναι σημαντικό να κρατηθεί, ποια ύλη κλπ. Είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Θα πρέπει να αποφασίσουμε τι είναι σημαντικό να διδάσκεται και γιατί στα παιδιά μας, να σταθούμε στη σημαντική γνώση, στη γνώση που είναι αναγκαία και προϋπάρχουσα για να προχωρήσουν παρακάτω, στη γνώση που διασφαλίζει τον βασικό κορμό που πρέπει το κάθε παιδί στην κάθε ηλικία να κατέχει. Συνεπώς, δουλεύουμε από τώρα σε αυτό το πλαίσιο, ώστε να έχουμε ένα σύγχρονο και ευέλικτο αναλυτικό πρόγραμμα που δεν θα βαρυφορτώνει τον τρόπο δουλειάς μέσα στο σχολείο και δεν θα δυσκολεύει την εφαρμογή σύγχρονων μεθοδολογιών διδασκαλίας και μάθησης στην τάξη. Αναφερθήκατε στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Να πούμε ότι πια προχωράμε θεσμοθετημένα με τη βοήθεια και της νομοθεσίας που έχει ψηφιστεί πρόσφατα, όπου θα υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος και τρόπος, μεθοδολογία δηλαδή, μεταφοράς της στα παιδιά βασικών αρχών, αναγκαίων για να έχουμε τους ικανούς και ενδυναμωμένους πολίτες του αύριο, αναγκαίων για να έχουμε τα παιδιά μας ενημερωμένα σωστά από την προσχολική ηλικία μέχρι το τέλος της ηλικιακής και της τεχνικής εκπαίδευσης, έτοιμους να προστατεύσουν τον εαυτό τους και να σεβαστούν και τους άλλους συνομήλικους τους ή τους αυριανούς συμπολίτες τους. Εκεί είμαστε σε μια τελική πορεία, όπου από τον Σεπτέμβρη θα εφαρμόσουμε τις πρόνοιες και του νόμου, αλλά και το περιεχόμενο που έχει ήδη δοθεί στο πρόγραμμα. Για την προδημοτική εκπαίδευση, να πούμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ενταχθεί για επέκταση της προδημοτικής εκπαίδευσης και έναρξη της από τα 4 χρόνια των παιδιών, όπως γνωρίζετε. Η συγκεκριμένη δράση έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του κράτους μας. Εκεί εργαζόμαστε ώστε να υπερπηρηθούν τα διάφορα εμπόδια που έχουν προταθεί και να μπορέσουν τα παιδιά μας να έχουν την ευκαιρία από τα 4 να συμμετέχουν σε προσχολική εκπαίδευση. Έχει φανεί ήδη ερευνητικά ότι αν τα παιδιά ξεκινούν νωρίτερα το σχολείο, έχουν πολύ καλύτερη ακαδημαϊκή πορεία στο μέλλον, αλλά και κοινωνική πορεία στο μέλλον. Για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, να τονίσουμε ότι μέσα από το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα εξοπλίσουμε τα σχολεία μας, θα ενημερώσουμε καλύτερα και θα ενδυναμώσουμε τους εκπαιδευτικούς μας, θα δώσουμε ψηφιακές δεξιότητες στα παιδιά, έτσι ώστε να μπορούμε να αξιοποιούμε την τεχνολογία πια ως ένα πολύ βασικό εργαλείο στα χέρια εκπαιδευτικών και μαθητών και να μιλάμε για πλήρη ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης μας. Ήδη, όπως ξέρετε, τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία αξιοποιούν την τεχνολογία. Θα πρέπει εμείς ως εκπαιδευτικοί, ως εκπαιδευτικό σύστημα, να δώσουμε ευκαιρίες η τεχνολογία να βελτιώσει τα μαθησιακά τους αποτελέσματα. Πού βρίσκεται το θέμα της αναβάθμισης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων?
Στόχος μας είναι να καταστήκει προς ένα περιφερειακό και διεθνές κέντρο ανώτερης εκπαίδευσης και έρευνας. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό και το έχουμε δώσει και ως βασική μας προτεραιότητα μέσα από το πρόγραμμα διακυβέρνησης. Ήδη είμαστε σε διάλογο με όλα τα πανεπιστήμια. Βλέπουμε μια ραγδαία εξέλιξη στον χώρο της ανώτερης εκπαίδευσης στον τόπο μας και στα δημόσια και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το μήνυμά μου είναι ο έλεγχος, ο ποιοτικός έλεγχος. Ευτυχώς έχουμε το ΔΥΠΑΕ, αυτό το φορέα ο οποίος ελέγχει την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο οποίος θεωρώ πως είναι βασικός συνεργάτης μας. Η ανάπτυξη αυτή των πανεπιστημίων και των κολεγίων θα γίνεται και με τη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, ώστε όλοι μαζί να μπορέσουμε να έχουμε την ικανοποιητική, ποιοτική κυρίως αναβάθμιση της ανώτερης εκπαίδευσης στον τόπο μας. Ως Υπουργός και Αθλητισμού και Νεολαίας, σε τι ενέργειες θα προβείτε για πρόθεση και αναβάθμιση αυτών των δύο τομέων? Θα προχωρήσει το θέμα της δημιουργίας Υφυπουργείου Αθλητισμού? Όπως γνωρίζετε, βασικός πυλώνας του προγράμματος διακυβέρνησης είναι ο συντονισμός από μέρους μας της Εθνικής Στρατηγικής για τον Αθλητισμό, μέρος του οποίου είναι και η λειτουργία Υφυπουργείου Αθλητισμού. Δουλεύουμε συστηματικά προς αυτήν την κατεύθυνση. Παράλληλα όμως προωθούμε προγράμματα, αξιοποιούμε προτάσεις των συνεργατών μας στον χώρο του αθλητισμού, έτσι ώστε η Κύπρος να μην έχει να ζηλέψει σε τίποτε από άλλα κράτη-μέλη της Ευρώπης και να έχει να αναδείξει τις καλές πρακτικές που ήδη υπάρχουν στον χώρο του αθλητισμού στον τόπο μας. Ως νέα Υπουργός Παιδείας, τι είναι αυτό που ζητάτε από το μαθητικό και εκπαιδευτικό κόσμο, τους γονείς και την κοινωνία? Αυτό που ζητάμε είναι η συνεργασία. Ήδη έχουμε αρχίσει ένα διάλογο ειλικρινή με όλους τους εταίρους, με όλους τους συνεργάτες μας. Μέσω αυτής της συνεργασίας προωθούμε τη μαθητοκεντρική προσέγγιση που έχω πει. Όλες μας οι δράσεις, όλα μας τα προγράμματα αλλά και οι πρωτοβουλίες έχουν να κάνουν με τη βελτίωση του σχολείου, με την αναβάθμιση του, έτσι ώστε να δίνουμε περισσότερες ευκαιρίες στα παιδιά, στους μαθητές μας. Πιστεύω ότι με την καλή θέληση όλων, με τη συνεργασία, μπορούμε να ικανοποιήσουμε τους στόχους που έχουμε θέσει για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό σχολείο, στο οποίο τα παιδιά μας, αλλά και οι εκπαιδευτικοί, να είναι ευτυχισμένοι και να μπορούν να δώσουν το καλύτερο των δυνατοτήτων τους, ώστε να καταφέρουμε τα καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα και ταυτόχρονα να ικανοποιήσουμε και τους στόχους που έχουμε για τους ενεργά σκεπτόμενους πολίτες του αύριο. Κλείνοντας αυτήν την πρώτη μας συνέντευξη, ένα μήνυμα σας. Το μήνυμα μου είναι να δώσουμε ευκαιρίες στα παιδιά, κυρίως στα παιδιά μας και στους νέους, να αναδείξουν τα ταλέντα, τις ικανότητες και τις δεξιότητες τους, έτσι ώστε να έχουν πραγματικά τις ευκαιρίες που τους αξίζουν. Και τους αξίζει να έχουν την καλύτερη δυνατή μόρφωση, το καλύτερο δυνατό εκπαιδευτικό σύστημα, για να έχει και ο τόπος μας μέλλον, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η εκπαίδευση και η επένδυση στην εκπαίδευση είναι ο καλύτερος τρόπος για να έχεις πιο σωστή κοινωνία, πιο υγιή κοινωνία και μια κοινωνία που να είναι όντως ανταγωνιστική και να έχει τα καλύτερα εχέγγυα για τις μελλοντικές γενιές.